Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και σας καλωσορίζω στο νέο μου podcast. Λίγο χιούμορ με πολύ αγάπη. Σήμερα ρώτησα 10.000 ειδικού τους φίλους μου στο Instagram λέω, μη Σμυρνάκης, μη Ψαρώνης, για το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις σε ένα καφενείο. Θα γίνω για λίγο η matchmaker, manager σου, όπως θέλεις πες με. Είναι ωραίο να ξεχωρίζεις σίγουρα αρκεί να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Στο συγκεκριμένο podcast θα μεταφερθούμε σε ένα καφενείο και θα δούμε κάποια μυστικά, με χιουμοριστικό τρόπο πάντα, που θα βοηθήσουν την προσωπικότητά μας να ξεχωρίσει. Έτσι εμείς που την έχουμε και μπόλικη. Πριν ξεκινήσω, να τονίσω ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο μόνο το πώς θα κάνεις εμφάνιση, τι θα φορέσεις δηλαδή στο καφενείο, αλλά και το πού ακριβώς βρίσκεται. Φαντάσου να πα σε ένα καφενείο έτσι μαυροφορεμένο με τα στιβάνια σου, γιατί είσαι βαρύ κριτικό και γουστάρει τον χρώμα των κριτικών. Τι ποιο είναι, το μαύρο είναι, το είπαμε. Και γυρνάω τώρα στο θέμα. Αν το καφενείο είναι εδώ στην Κρήτη, θα είσαι ένα με όλου του υπόλοιπου σταμόνε. Οπότε προσπάθησε να φορέσει λίγο χρώμα. Εντάξει, μην το παρακάνει και σου κόψουν την είσοδο. Συμβαίνουν και αυτά εδώ στην Κρήτη. Από την άλλη πάλι, αν πας σε κανένα μοντέρνο καφενείο σαν αυτά που έχετε εσείς οι Αθηναίοι εκεί στον κεραμικό, που ομολογουμένως είναι ωραία, τότε σίγουρα θα ξεχωρίσετε με την ίδια ενδυμασία. Τα μαύρα σας. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είστε το μαύρο πρόβατο. Μπε. Όπως κατάλαβες, έχω ξεκινήσει ήδη τον πρώτο παράγοντα που θα επηρεάσει. Τι θα φορέσετε. Πέρα από το χρώμα έχει σημασία και το τι θα βάλεις. Διαφορετικά θα σκάσει μύτη με μία φόρμα, με ένα τζινάκι ή με ένα κοστούμι. Απλά σκέψου πού θα πα, τι πιθανότατα θα φορούν οι άλλοι και βάλε κάτι διαφορετικό. Και πάμε παρακάτω. Το άρωμα. Φρόντισε σε παρακαλώ όμω να είναι κάτι ωραίο και διακριτικό. Πολλέ φορέ πρώτα αντιλαμβανόμαστε το άρωμα κάποιου και μετά την παρουσία του. Βλέπετε, είμαι ακόμα ευγενικό και χρησιμοποιώ τη λέξη άρωμα και όχι τη λέξη μυρωδιά που μπορεί να έχει και άλλε εκδοχέ. Αυτέ όπω εκείνη τη κακοσμία. Την αγνώ. Δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε με την αρνητική έννοια. Σκεφτήκαμε τι θα φορέσουμε, τι ρούχο, τι χρώμα, τι άρωμα. Πάμε τώρα στα πιο βασικά. Στη συμπεριφορά. Να είσαι άρχοντα. Έτσι το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Άρχοντα. Να είσαι και μερακλίσμπρε. Και στην ψυχή και στην τσέπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στο καφενείο του χωριού μου και να μην ακούσω την αγαπημένη φράση κέρα έντον. Και τα ρέστα να μένουν στο τραπέζι για να κεράσει τον επόμενο. Πού θα μπει. Και τον επόμενο και τον επόμενο. Αυτό ξέρει είναι μονάδα μέτρηση χρόνου. Για να μην ξεχαστεί εκεί στο καφενείο με την καλή παρέα και πάνε οι δουλειέ πίσω. Καταλαβαίνει μόλι τελειώσει το 10 ευρώ ότι έλα τώρα, σήκω, πρέπει να φύγει, να πα σπίτι σου, να πα στη δουλειά σου. Φιλική συμβουλή, το έχω βιώσει. Αν βρίσκεστε σε καφενείο, κεντρικά, σε μεγαλούπολη, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, δεν αφήνουμε ποτέ μα ποτέ κέρματα στο τραπέζι πάνω. Δεν θα σα αφήσουν σε ησυχία όλοι αυτοί που θα περάσουν να σα πουλήσουν μικροαντικείμενα ή να ζητήσουν τη βοήθειά σα. Πολύ σίγουρα το έχετε βιώσει και χωρί κέρματα στο τραπέζι πάνω. Φανταστείτε να υπάρχουν και τα κέρματα πάνω εκεί. Θα παραμείνω λίγο ακόμα στη συμπεριφορά και θέλω να πω με πάρα πολύ σοβαρό ύφο τώρα ότι μπορεί να ξεχωρίσει και από την ευγένεια, του τρόπου σου και φυσικά την ήσυχη στάση που θα κρατήσει απέναντι στο σύνολο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το βλέμμα. Όχι που κοιτά, αλλά κυρίω πώ κοιτά. Πολλέ φορέ ακούμε πράγματα στο καφενείο που δεν μα αρέσουν. Ε ναι, τότε μην γουρλώνει τα μάτια σου. Βρε, παιδί μου κι εσύ, κρύψου λίγο. Επίση είναι και το άλλο που κάνει. Εκεί που στο διπλανό τραπέζι συζητάνε κάτι που σε ενδιαφέρει και επειδή δεν ακού καλά, σιγοκλίνει τα μάτια, κοιτά έντονα και προσπαθεί να εστιάσει τα χείλη, να διαβάσει τα χείλη. Μπα και καταλάβει τι είναι αυτό που λένε. Λάθο. Δεν θέλουμε να ξεχωρίσουμε έτσι. Όχι. Η άβρα και η ενέργεια που εκπέμπεις πρέπει να είναι πάντα κάτι το οποίο θα σε κάνει να ξεχωρίζεις. Μπε μέσα με χαμόγελο. Χαιρέτησε του όλου. Μίλα του. Και α μην μιλούν οι μισοί με του άλλου μισού. Γιατί αυτό είσαι εσύ. Ένα καλοσυνάτος άνθρωπο. Όχι, 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 μην το, μην το σκεφτείς, σκεφτεί. Περίμενε, άσε, άσε με λίγο να τελειώσω. Είσαι ένα καλοσυνάτος άνθρωπο που δεν έχει να κρατήσει κακία σε κανέναν και ούτε να πει κακιά κουβέντα για κάποιον. Εντάξει. Ντυθήκαμε, στολιστήκαμε, βγήκαμε, χαιρετήσαμε, φτάσαμε μάλλον στο καφενείο, χαιρετήσαμε, περάσαμε μέσα. Ώρα να περάσουμε λοιπόν στο τραπέζι και να ξεκινήσουμε την παραγγελία μας. Είσαι σε καφενέ. Πρόσεχε πώς πίνεις τον καφέ σου. Αν παραγγείλεις ελληνικό, δεν είναι ευγενικό να ακούμε όλοι ότι τον πίνεις. Αυτό το... Ρε παιδί μου, προσπάθησε να τα αποφύγεις. Όπω κρατάς το φλιτζανάκι του καφέ, έτσι εκεί, το. το αυτάκι του να πω καλύτερα, το δάχτυλο, κλείστα, κλείστα όλα τα δάχτυλα. Δεν χρειάζεται να έχει κεραιούλα. Τι σήμα προσπαθείς να πιάσει. Και στην περίπτωση όπου πεινάς, ρε παιδάκι μου, και να μην πεινάς, πιει τον καφέ σου πέρασε η ώρα, αρχίζει, αρχίζει να πεινάς. Παράγγειλε όλο τον κατάλογο. Άλλη μία αγαπημένη μου φράση είναι το φέρεν απ' όλα. Αν πάλι δεν πολύ πεινά βρε αδερφέ, τότε παράγγειλε πλούσιου μεζέδε να δουν τι μερακλή και καλοφαγά είσαι με φτωχό γεύμα στο καφενείο ή για άρρωστο θα σε περάσουν ή για τσίπη. Δεν το θέλουμε αυτό. Και τι θα πιεις τώρα. Ε, τι θα πιεις. Θα πιεις δρακεί ή ούζο. Να δείξεις ότι είσαι ωραίος. Α, βάζω και την τσικουδιά μέσα. Να δείξεις λοιπόν ότι είσαι ωραίος, παραδοσιακός τύπος, που δεν πάει με τη μάζα του ποτού. Και κατέβαζε ότι άλλο θέλει σπίτι σου. Με τη ρακή, πέρα το ότι θα δείξεις ότι είσαι παιδί της παράδοση, θα δεις τι άνετα και ωραία που θα μιλάς μετά από δύο ποτηράκια. Εγώ νομίζω μέχρι καραφάκι αντέχω. Τζάμπα μάγκα, ένα πράγμα. Και τώρα που είπα τι ωραία που θα μιλά, πριν αρχίσει να τα πίνει και χάσει τον έλεγχο. Φρόντισε να έχει να πει ωραίε ιστορίε και ξεχώρισε μέσα από αυτέ. Γίνε ένα σούπερ ήρωα που ήρθε να σώσει τον κόσμο. Και α είσαι στο καφενείο του χωριού. Και λίγο πριν το τέλος, κράτησα το καλύτερο. Δεν μπορείς να μπει σε ένα καφενείο χωρίς σωστό αξεσουάρ. Άλλος ένας τρόπος λοιπόν για να ξεχωρίσεις είναι να σκάσεις μύτη όπου και αν πηγαίνεις με μια special κριτική κατσούνα έργο τέχνης. Όλα τα βλέμματα θα πέσουν πάνω σου. Απλά ελπίζω φεύγοντα να συνεχίσεις να την έχεις και να μην την πάρουν. Αυτό το podcast γράφτηκε με το λίγο χιούμορ που διαθέτω και με την πόλη και η αγάπη σας. Εννοώ με τη δική σας βοήθεια που μέσα σε ένα 24 ώρο μου στείλατε τόσες ωραίες απαντήσεις στο story μου στο Instagram μη Μυρνάκη. Ακολουθήστε με, στείλτε μου τα σχόλιά σας ή προτάσεις για το επόμενο podcast. Αν και φοβόμουν αν θα καταφέρω να ενώσω όλες αυτές τις απαντήσεις σας, νομίζω ότι μια χαρά τα πήγα και ήρθε η ώρα να σκεφτώ το επόμενο podcast, το επόμενο θέμα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας χαιρετώ.